Σήμερα είμαι εδώ με τον Goldbug και θα φτιάξουμε από ένα draft ο καθένας. Το βίντεο αυτό θα είναι θεματικό, δηλαδή όποιος χτίσει το χειρότερο draft θα πρέπει να κάνει κάτι. Αλλά αυτή τη φορά θα σας πω από τώρα ποιο θα είναι το forfeit πριν χτίσουμε τα draft. Έχω κάνει εδώ πέρα ένα 90 plus prime icon, team of the year icon ή food birthday icon, όλο αυτό pack. Και ουσιαστικά αυτό που θα κάνουμε είναι, αν χτίσω εγώ καλύτερο draft από τον Goldbug, θα ανοίξω κανονικά το pack και ό,τι icon βγάλω, ελπίζοντας ότι θα είναι καλός εννοείται, τον κρατάω στο account μου. Αλλά αν χτίσει ο Goldbug καλύτερο draft από εμένα, θα πρέπει να ανοίξω το pack και ό,τι icon και να βγει να τον κάνω discard. Σε SBC. Σε SBC, ναι. Για να δούμε ποιος θα χτίσει πρώτος draft, θα παίξουμε ένα πατροπαράδοτο πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Τώρα, πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ωραία, διαλέγεις ποιος θα χτίσει πρώτος. Εσύ θα ξεκινήσεις. Πάμε στο πρώτο draft. Αυτά εδώ πέρα είναι τα συστήματα. Έχω ένα 4-2-2-2 το οποίο χτίζει καλά draft με αυτό. Αλλά θα πάρω 4-5-1. Χωρίς λόγο. Έτσι θέλω. Okay. 4-5-1 attack λοιπόν και θέλω να ξεκινήσω με έναν καλό captain. Οφό! Πελέ 96. Όχι. Ο οποίος δεν θα αποδοθήκε. Αλλά εντάξει, θα μπει στον πάγκο να χωρίτη. Δεν με νοιάζει, εγώ πελέ θα πάρω. 96 άρης. Πάμε στο πρώτο striker, φαίνεται καλό. Εντάξει, ξέρετε κάτι. Θα το πάρω 91 icon ετώ, γιατί έχω δει και χειρότερα σε striker. Θα έχουμε και cam. Αριστερό cam, δώσε και κάτι έτσι να λινκάρουν αυτοί. Ο Κότσα. Τι σου δίνει τώρα. Τι είναι αυτό, ρε. Θα πάρω τον Οκότσα και μέχρι τώρα έχω μια τριαδούλα πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Δεν πέφτουμε από το 90 rating. Left mid 92 Μανέ και Μαρτινέλη 91. Θα το παίξω λίγο πιο έξυπνα. Θα πάρω Μαρτινέλη γιατί ο Μανέ και Bundesliga και Σενεγαλέζο. Γαβριέλ Μαρτινέλη, welcome to the team. Μέχρι τώρα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Δεν έχω παράπονο. Right mid νομίζω είναι το πρώτο κακό. Είναι το πρώτο κακό. Δεν θα πάρω ήττο τώρα. Φέρε Bowen να έχουμε και λίγο chemistry. Premier League τώρα, άμα πάρω τον άλλον. Μην το χέσουμε το πράγμα γιατί δεν έχω και πολύ chemistry. CM που είναι και το μοναδικό CM. Και κοίτα να δεις που έπρεπε να πάρουμε Μανέ. Μανέ. Αυτό δεν σου λέγα. Εγώ Μανέ θα πάρω. Φίλε πλέον. Ότι θα μου βγάλει Γκορέτσκα 92 ας πούμε. Left back, please DA, δώσε έναν icon high rate. Καντσέλο και Ζιντσέγκο. Τώρα λέω να πάρω Ζιντσέγκο. Τώρα για το ένα rating διαφορά. Ο Ζιντσέγκο θα δώσει και chemistry με Arsenal στο Μαρτινέλη σίγουρα. Οπότε φέρε Ζιντσέγκο. Δεν θα πάρω Καντσέλο. Κι ας είναι βλακεία. Πρώτο CB. Τώρα γιατί μου κάνει αυτό το πράγμα. Και Γκορέτσκα θα είχα και Ουπαμεκανό και Μανέ. Τώρα με κατέθρεψες, hey. Δεν θα πάρω Ουπαμεκανό. 88 άρης Βαράν που λινκάρει κιόλας δεν με χαλάει. Ο Γκορέτσκα δεν λινκάρει. Δεύτερο σπίτι. Ας τον Γκορέτσκα να μην λινκάρει, δεν πειράζει. Δεύτερο σπίτι. Λούσιο, ο καινούργιος παρακάτω. Της λίγκα. Με Μανέ, Γκορέτσκα, Ουπαμεκάνο. Τώρα ξενέρωσα με. Θα είχε λίγκ. Έλα τώρα που ξέρει που βγάλει. Όχι εδώ. Right back, σε παρακαλώ κάτι καλό. Πάλι high rated, ρε, πάει πολύ καλά αυτό. Νταλότ θα πάρω. 88. Δεν κάνω discard σήμερα. Θα κάνεις. Εγώ στο λέω δεν κάνω discard. Θέλω icon Van der Sar. Ναι! Δεν ήταν, ρε φίλε. Δεν είναι Van der Sar, είναι Κασίγιας. Ναι, αλλά ναι, το έχει πιθάνει. Κασίγιας λοιπόν. Και μέχρι τώρα έχω 27 chemistry και 91 rating. Reserves. Έλα, είναι καλό. Δώσε κάτι. Ναι, ρε. Ζιντάν λέει. Λοιπόν, εννοείται θα πάρω Ζιντάν. Θα μπορούσα και Ζανέτη, αλλά ούτε καν. Ζιντάν. Και θα μπει στη θέση. Μπορώ να τον βάλω στον Μπελέ που κατεβάζει απλά ένα το rating, αλλά θα πάρω chemistry. Οπότε, worth, θα το κάνω. Δεν κατέβηκε το rating. Γιατί να κατέβει για ένα rating τώρα να κατέβει ολόκληρο rating. Επόμενο reserve. Τώρα αυτό δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Τι! Δεν περνάω καλά. Εγώ πρέπει να φύγω που πήγες να φύγεις. Εγώ πρέπει να φύγω. Τι! Τώρα δεν μπορώ να τον βάλω δεξιά του αλλά. Αλλά Μπενζεμά για το rating. Team of the year. Τι έχει γίνει. Έχω στον πάγκο 97 και 96. Πάμε, επόμενο reserve. Συνέχισε, yay. Συνέχισε το. Τώρα να πω κάτι. Έχω ξενερώσει. Τώρα πιστεύω ότι θα ανοίγω μετά gold picks, ρε. Αλήθεια. Αλήθεια. Μα μου η μπαλ, δεν έχω χτίσει πιο high rated draft μέχρι τώρα στο FIFA 23. Έτσι όπως πάει μέχρι τώρα είναι ακραίο. Δεν μπορεί να σου δώσει άλλον πάνω από 90 τώρα, να ξέρεις. Δεν πάει άλλον. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, να ξέρεις. Όπα ρε! Μη φύγει. Κάτσε, κάτσε. Για το βίντεο, για το βίντεο. Για κανένα βίντεο. Δεν πιέρω. 90 και θα πάρω μαγκίν για να μπει δεξιά. Πότα είσαι. Δεν θα το κάνω αυτό, δεν είμαι χαζό. Το πρώτο κακό. Ούτε μπάλα, ξέρεις κάτι. Είναι 86, ρε φίλε, δεν είναι τόσο άσχημο. Πάμε στις αλλαγές. Θέλω απλά κάτι να μπει στην 11 right mid και εγώ είμαι καλυμμένος. Αν φτιάξω και λίγο το chemistry, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Δεν θα πω τίποτα μέχρι τώρα. 90 έπεσε το rating, κοίτα πώς θα ανέβει όμως. 91 πάλι. Έτσι, γιατί μπορούμε κυρίως. Λοιπόν, επόμενη κάρτα. 80. Ωπα ρε! Ξέρεις ποιο είναι το παράπονο μου όμως. Έχω όλους τους high rate και δεν μπορώ να βάλω κανέναν. Βγάλε μου και ένα CM icon. Να το τερματίσουμε τελείως. Όχι, όχι, όχι.
Όχι, δεν το έβγαλε. Βάλε τον Μπελέ τώρα. Δεν είναι ακόμα στο Southampton. Γιατί δεν πάει 92 το rating. Αυτό εδώ φταίει. Ο Bowen. Μην τον βγάλει τον Bowen. Έλα τώρα, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Σε παρακαλώ. Δώσε ένα CM. Ένα CM. Μάτισον. 92! 92 rating, 30 chemistry. Θα πεθάνω. Τρεις κάρτες ακόμα. Εντάξει, και να δώσει κάτι κακό, έχω και έναν Mbappé στα reserves που θα μπει στον πάγκο στην τελική. Ναι, αυτό α πούμε δεν είναι πολύ καλό. Δεν βοηθάει κάτι σε θέμα chem. Έπεσε το rating. Ξανανέβα τώρα όμως όπως έπεσε. Αλλά τώρα μπορεί να πέσει 91 όντως άμα δεν μου βγάλει κάτι high rating εδώ. Θα κάνω... και δυστυχώς δεν μου βγάλει κάτι high rating. Θα βγάλω 88 rating εγώ ρε, είμαι σίγουρος. Έπεσε. Άγιες, δεν μπορεί να πέσει... Δεν θα γκρινιάξει κιόλας. Δεν θέλω να γκρινιάξει. Κοίτα, 91 rating, 30 chemistry. Που σημαίνει κάτι να βάλω το manager. Έλα, θέλω ένα manager να μου δώσει λίγο extra chemistry. Γιατί είναι όλα αρκετή. Τώρα ο manager μου το χάλασε λίγο. 121 δηλαδή. Εντάξει, δεν πειράζει. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι για να ανεβάσω το chemistry από 30 σε 33. Εδώ πέρα είναι η ομάδα που κατάφερα να χτίσω με αυτόν εδώ πέρα τον πάγκο. Συνολικό rating της ομάδας αυτής είναι 121. Θέλω να δω αν μπορείς να το περάσεις αυτό. Έχω ξενερώσει. Άμα κάνεις πάνω από 121 όμως. Ρε φίλε, κοίτα, άμα δίνει τέτοια, δηλαδή τον πάγκο σου κοίτα. Δεν θα μου δώσει κάτι και εμένα. Πριν πάμε όμως στον draft που θα φτιάξει ο Ghostbag, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι γιατί πρέπει να φτάσουμε τους 50.000 subscribers και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Είμαστε τόσο κοντά. Μην αργείτε. Οπότε subscribe να φτάσουμε 50.000. Λοιπόν. Έλα, μπες στήση το δικό σου τώρα. Δεν αγχώνομαι καν με τον draft που έφτιασα. 3-4-2-1. Είναι μαγικό, έχει και CF. Θυμάστε πως CF έβγαλες. 3-4-2-1. Ναι, πάμε. Μην δώσει κάτι καλό. Πελέ. Είναι καλό. Κοίτα, επειδή βλέπω τώρα ότι πετάει ακραία πράγματα, νιώθω ότι θα είμαστε πολύ ωριακά. Το πόσο... Μακάρι, γιατί είσαι. Πόσο ήταν, 121. Έκαλα. 91 rating, 30 chemistry. Όχι. Καλό είναι. Όχι, 95 FM. Εδώ θέλω τον Κορέτσκα που σου βγάλε. Εντάξει, το περίμενα πολύ χειρότερα αυτό να σου πω την αλήθεια. Περίμενα να δώσει κανένα Nike 90 φεύγα και δεν θα ήταν πολύ καλό. Θα πάρω Μόντριτ. Είναι Ουσέμπα. Ουσέμπα. Εδώ δεν γίνεται ένα Μπεντζεμά. Όχι. Εντάξει. Το rating. Και ο Τζέκο. Να σώσουμε το rating. Λοιπόν, δώσε ένα κακό left mid, τελείως κακό. Ένα κακό, έλα. Καλό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Χαλαρά. Πρώτα θα πάρω τσόγκ, θα πάρω για το μαλλί. Α, εσύ δεν θες καλοντράφ, θες τσόγκ για το μαλλί. Θα το φτιάξω. Right mid πήγε τώρα, ναι. Τώρα τι είναι αυτά. Καλά είναι. Δεν είναι καλά. Ο Τσουκουέτζε ξέρει τι κάρτα είναι. Δεν ξέρω. Θα πάρω μάτσο. Δεν θα δώσω καμία βοήθεια. Θα πάρω μάτσο. Δεν υιοθετώ καθόλου. Μ' αρέσει ο μάτσο. Πρώτο καλό θα πω εγώ. Έλα, τι μάρκες θα πάρω. Δίνουν και οι δύο, είναι χάιρε. Μάρκες θα πάρω γιατί ο Βίτς μπορεί να, μπορεί να ξαναβγεί. Επειδή έχει και 3 CB, είναι καλό που έδωσε χάιρε στο πρώτο και. Και στο δεύτερο. Και στο δεύτερο θα είναι κακό. Ναι! Ο! Και να γιατί πήραμε τσόγκ. Γιατί είναι Ολλανδός, δίνει chemistry. Ναι, είχες δει το βαδάκι, το μέλλον είδες. Έχω και Van der Sar τερματοφύλακα να ξέρεις. Τώρα μην το δώσεις τρίτο καλό σου. Έλα ρε, είναι καλό για τρίτο ρε φίλε. 3 στα 3 συμπίνε καλά. Τίμπερ. Θα μπορούσε να πετάξει έναν ρεα ρεύτο. Αλλά δίνει καλό γράφο. Βαράντα θα πάρω. Ωραία. Oh! Δεν έχει icon τερματοφύλακα, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό μέχρι τώρα. Το rating trap. Κοίτα, έχει 92 rating, το οποίο δεν το είχα εγώ, αλλά έχει 16 chemistry. Ωραία. Εντάξει. Μ' αρέσει. Θα μπορούσε να δώσει κάτι πολύ καλύτερο για chem, η αλήθεια είναι, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Στάδιο Μάνε. Καλό είναι, ρε φίλε. Γιατί. Player in the world. Κάτι κάνει. Εντάξει, είναι ένα και δίνει και φίλο. Είναι ο Bellingham. Ο Modric δεν με βοηθάει καθόλου στο κέντρο που έχω. Τώρα δεν ξέρω. Θα πα για κέντρο, θα πα για τέρμα. Συν 4. Λίγο, κάτι. Ανεβαίνει όμω και δεν θέλω. Έχει πάει 21 το chemistry και δεν μου αρέσει καθόλου. Το rating 92 το βλέπω. Α, θα πέσει αυτό. Θα πέσει με τι αλλαγέ. Τι είναι αυτό. Πρώτο πράγμα κακό. Τι είναι τώρα. Πάρε το βλάσι. Κοίτα, εγώ θα. Πάρα πολύ high rated reserves. Εμένα δεν μου δει. Εντάξει, έδωσε Μπέρκαμ. Δεν μπαίνει, είναι πάλι. Δεν έχει σημασία. Και εγώ τόσο είχα στο πάγκο. Δεν έχει striker. Δεν έχει όμως high rated reserves. Εγώ είχα full high rated reserves. Καλό είναι αυτό. Για rating. Είναι καλό. Εντάξει, βασικά μπαίνει και στον Εουσέμπιο. Παίζει το rating σου. Παίζει το rating σου να μην είναι 92. Αυτό τι είναι τώρα. Δεν είχε, δεν είδε τι gold cards. Και εγώ έχω δει δύο. Συγγνώμη που δεν είδα gold cards. Έχω δει δύο non rares. Άφησε. Έλα τώρα. Άσε με ίσκο ρε Μιχάλη τώρα. Τι δίνει εδώ ρε παιδιά. Το 50 που έδωσα στην ΕΕ έπιασε τόπο. Δεν νομίζω ότι μπορείς τώρα να κάνεις κάτι. Το πεθαίνετε. Τελείωσε. Σε rating τι... είμαστε ίδια, αλλά και εμείς δεν θα βρεις. Ποιο rating, εγώ 89 rating θα πάω. Έλα, εντάξει. Κειμενικά. Και εμένα. Πέντε, δεν βριάζω. Και εμένα οι αλλαγές μου ήταν κακές. Τα reserves ήταν καλά. Τελευταίο pick. Ναι, ρε που είναι. For no reason. Το είπα για Van der Sar. Τώρα αυτό μη σου. Δεν νομίζω. Τι να φτιάξει. Σε πήγε 22 και έπαιξε. Και έπεσε και το rating 90. Ναι. Ανεβάζει κανένα. Σίγουρα θα ανεβάζει κανένα. Κανένα. Κανένα.
Θα πάρω τον Πετίτ. Πάρε τον Πετίτ. Και τώρα ήρθε η στιγμή να ανοίξω το Icon Pack. Εφόσον κέρδισα, θα κρατήσω όποιον Icon βγει. Δεν θα τον κάνω discard. Βέβαια, κοίτα. Μπορεί να μου βγάλει τώρα το χειρότερο Icon που υπάρχει στο παιχνίδι. Οπότε πάλι double είναι για μένα. Οπότε για σένα πάλι καλό θα είναι. Και θέλω κάτι καλό για το account μου. Πόσο κάτι. Prime είναι. Πρώτο κακό. Γαλλία. Ελέ. Καλύτερα να έχανε. Τον είχε βγάλει σε μένα. Καλύτερα να κάνει καλύτερο draft, γιατί δεν θα μένει. Τώρα αυτό τι να το κάνω. Εν τέλει από το σημερινό challenge βγήκα χαμένο. Δεν ήμουν πραγματικό νικητή, νομίζω εσύ χάρηκα. Νομίζω εγώ χάρηκα. Έβγαλα κακό icon. Αυτά, πατήστε στη φάτσα του Ghostbug για να δείτε και επόμενο βίντεο. Άμα σα άρεσε αυτό και κάντε και ένα subscribe για 50.000. Αυτό δεν θα πει. Γιατί είπε πολύ άσχημα πράγμα. Εγώ να μην κάνω ένα subscribe, δεν σε νοιάζει. Εντάξει, όποιο θέλει. Πατήστε κάτω στην περιγραφή. Θα έχω και το link του Ghostbug για να του κάνετε subscribe. Tchau.